αυτό το τριήμερο, το τετραήμερο, για μας θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά του χρόνου. Είναι ένα τετραήμερο γεμάτο. Έχουμε πολλά περιστατικά και θέματα να διαχειριστούμε ταυτόχρονα. Όμως η αστυνομία το βάρος θα το δώσει και πάλι στο κομμάτι της ασφάλειας και στο κομμάτι της τροχέας. Έχει σχεδιαστεί για όλες τις γιορτές, υπάρχει ένα σχέδιο το πώς θα λειτουργήσουμε. Θεωρώ όσον αφορά την ασφάλεια, η προτεραιότητα έχει η πρόληψη και η πρόληψη μπορεί να την πετύχουμε μόνο με την παρουσία μας, είτε πεζοί, είτε με περιπολίες, ένστολοι, με πολική περιβολή, σε σημεία όπως είναι κάτω το κέντρο με το αγοραστικό κοινό στους δρόμους, σε μεγάλα καταστήματα, στις γειτονιές και πέριξ της πόλης περιμετρικά, ώστε με την παρουσία μας, αν κάποιος ή κάποιοι έχουν σκοπό να κάνουν κάτι μικρό ή μεγάλο, να μπορούμε να τους αποτρέψουμε. Εμείς έτσι και στην πόλη μέσα, αλλά και στους επαρχιακούς και στο εθνικό δίκτυο θα υπάρχουν έλεγχοι, γιατί από ό,τι βλέπουμε μπορεί φέτος να είναι οι απώλειες στα τροχεία λιγότερες, όχι λιγότερες, μπορώ να πω πολύ πολύ λιγότερες από τα τελευταία 20 χρόνια, όμως και πάλι θα δούμε ότι τα αίτια είναι το κράνος, η ζώνη, το αλκοτέστ και το κινητό τηλέφωνο. Ας υποστηρίξουμε λοιπόν, ας πιστέψουμε, ας σεβαστούμε τους κανόνες αυτούς για να περάσουν όμορφες γιορτές όλος ο κόσμος. Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, είναι πάντα δίπλα στο πλευρό των πολιτών της Κρήτης. Έτσι και φέτος, στηρίζοντας τις δράσεις του Τμήματος Τροχέας Ηρακλείου, είμαστε εδώ πέρα και μοιράζουμε αλκοολόμετρα για τις γιορτινές ημέρες. Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το καινούριο έτος. Σε εσάς, στις οικογένειές σας, σε όλο τον κόσμο, με υγεία, ευτυχία και ασφάλεια πάνω απ' όλα.